Στέφανο, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Στέφανο, φαν Ναπολεόνι, από το φαν πέρσι, για την κεφαλιά, τον γκολ. Λοιπόν, ήθελες να κάνεις, είχες στο μυαλό σου αυτό? Γιατί η πρώτη αντίδραση όλων είναι το έκανε όπως ο φαν πέρσι, και ότι όλοι πιστεύουμε ότι αυτό ήθελες να κάνεις, ναι, να βάλεις τον γκολ όπως ο φαν πέρσι. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα το φαν πέρσι, να σας πω την αλήθεια. Απλά αυτό μου βγήκε, πήγε εκεί τη μπάλα, δεν ξέρω πώς να... Πάντως φαίνεσαι να τη ζητάς την μπάλα από τον συμπαίκτη σου. Στον χώρο εκεί δηλαδή, όπως έχεις κάνει την κίνηση. Απλά επειδή πήγε πολύ χαμηλά η μπάλα, αναγκάστηκες έτσι ουσιαστικά να γονατίσεις και να σηκωθείς πάλι. Ναι, αυτό. Εγώ, εντάξει, με τον Ούμπιντες αυτό το κάνουμε συχνά. Δηλαδή, ξέρω ότι τη στέλνει όπου θέλει την μπάλα και εκείνη την ώρα εγώ τη ζήταγα εκεί να πάει την μπάλα. Και μόλις την είδα, δεν ξέρω, σκέφτηκα αυτό να κάνω. Δηλαδή, να πάω με το κεφάλι έτσι. Δεν είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή πώς έκανα την κίνηση. Μετά το βράδυ, όταν γύρισα σπίτι και είδα το γκολ. Το ξαναείδες και κατάλαβες. Ό,τι έκανα έτσι γονάτισα και μετά έκανα την κεφαλιά. Μάλιστα. Το τελικό σκορ είναι 4-3. Όσοι είδαμε το παιχνίδι, δεν είχαμε καμία αίσθηση περί ντέρμπι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει δει, βλέπει το σκορ μόνο και λέει 4-3, αλλά αν έχει δει τον αγώνα ολόκληρο, δεν υπήρχε ντέρμπι. Δεν ήταν καθόλου ντέρμπι το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω, επειδή δεν έχω δει όλα τα μάτια του Ατρομήτου, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που ήσασταν τόσο καλοί. Ναι, 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 αυτό πιστεύω και εγώ, ότι χτες πέρα από τα δύο γκολ που φάγαμε στο τέλος, πιστεύω ότι η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, έκανε αυτά που ξέρει να κάνει, δηλαδή δείξαμε αυτά που δεν δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Γυρίσαμε δυνατή, τα κάναμε όλα τέλεια χθες, και τα γκολ και τις φάσεις αμυντικά, τα πάντα. Δηλαδή, πέρα από το πέναλτι που μας βάλανε το γκολ εκεί, δεν κινδυνεύσαμε και πολύ. Μετά τα άλλα δύο γκολ, δεν ξέρω, αυτό θα μιλήσουμε και στην προπόνηση. Σίγουρα ο προπονητής θα μας πει κάτι γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι, εντάξει, πέρα από αυτό, η ομάδα έδειξε ότι είναι καλή, ότι δεν ξέχασε την μπάλα. Καλά, ότι ήσασταν καλοί, ήσασταν και είστε καλοί και δεν γίνεται να ξεχάσει την μπάλα. Έχετε κάποια εξήγηση, έχετε βρει για τα σκαμπανεβάσματα αυτά? Τα σκαμπανεβάσματα, να μείνουμε λίγο ακόμα στον γκολ. Πρέπει να μείνουμε λίγο στον γκολ, γιατί αυτό το γκολ για μένα πολύ δύσκολα μπορεί να μην είναι το γκολ της φετινής Super League. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το έχει δει. Ναι, ναι, το είδα. Μία φορά, δύο, τρεις, πέντε, πόσες? Το είδα πολλές φορές. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρεις, για κάποιον, σου περιγράφω δηλαδή μια σκηνή η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίος, ξέρεις, εκείνη την ώρα δουλεύει σε μια εφημερίδα ή οπουδήποτε και έχει ανοιχτή την τηλεόραση και απλώς, ξέρεις, ρίχνει το μάτι του και ξαφνικά βλέπει αυτή τη φάση, μένει άναυδος, που δεν είναι, ξέρεις, στη ροή του αγώνα. Όπως και να το κάνουμε, ναι, μεν κάθε γκολ είναι το ίδιο και συμβάλλει στην ίδια νίκη και οτιδήποτε, αλλά υπάρχουν και γκολ. Αυτό είναι special. Υπάρχουν και γκολ τα οποία χαρακτηρίζουν την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ο Στέφανο Ναπολεόνι, τον οποίο τον ξέρουμε γιατί έχει μια συνέπεια παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σίγουρα θα τον θυμούνται για πολλά χρόνια για αυτό τον γκολ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, ήταν όλα τέλεια χθες. Δηλαδή, πέρα από το γκολ, ήταν όλα φανταστικά για μένα, για την ομάδα, γιατί ήταν δύσκολο περίοδο για μας. Ναι, βέβαια. Οπότε να έχουμε αυτή τη νίκη και προσωπικά για μένα να κάνω hat-trick. Αυτό ήθελα να πω. Έχεις ξανακάνει hat-trick? Όχι. Ήταν πρώτη φορά για μένα, οπότε αυτό. Και να το κάνω έτσι, με το τρίτο γκολ, να κάνω αυτό το γκολ που... Σωστό. Όπως είπατε και εσείς, είναι φανταστικό. Είναι κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενος. Και ήταν και η οικογένεια μου εδώ. Α, τέλεια. Στο κήπεδο, οπότε ήταν όλα τέλεια. Δεν είχες καθόλου το γκολ του φαν πέρσι στο μυαλό σου από τη στιγμή που το είδες πέρσι στο Μουντιάλ? Το καλοκαίρι, μάλλον, στο Μουντιάλ. Ναι, δεν το ζήλεψες εκείνο? Άλλο, εκείνη την ώρα όχι.
Μετά το παιχνίδι όμως μου το είπανε και τα παιδιά στα ποδητήρια, μου λένε, μου είπανε, σαν τον Παμπέρση, σαν τον Παμπέρση. και εκεί μου ήρθε στο μυαλό, αλλά απλά δεν είχα καταλάβει. Δεν είχες αυτό λέει ότι... Και γι' αυτό όταν γύρισε σπίτι το είδες. Εγώ το δέχομαι ότι δεν το έχεις καταλάβει. Όταν το καλοκαίρι στο Μουντιάλ είδες τον γκολ του Φαν Πέρση, δεν ήταν ένα γκολ που σου είχε μείνει στο μυαλό? Ναι, ήμουνα στο καναπέ στην Ιταλία, ήμουνα διακοπές και σήκωσα πάνω και λέω τι γκολάρα έβαλε. Έτσι, ρε. Έτσι. Φαντάσου το Φαν Πέρση να λέει το ίδιο μόλις βλέπει αυτό το γκολ τώρα. Ή φαντάσου. Δεν νομίζω, αλλά φαντάσου τον κόσμο όμως. Για μας πάντως, ο Φαν Πέρση του ελληνικού πρωταθλήματος για μας είναι πλέον ο Στέφανο Ναπολεόνι. Απλά πράγματα. Στέφανο Φαν Ναπολεόνι. Ναι, Στέφανο Φαν Ναπολεόνι. Να γυρίσουμε λίγο στην ομάδα. Νίκη με τον Ολυμπιακό, ήττα από χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδες. Μία κρύο, μία ζέστη, μία ήλιος, μία βροχή. Δηλαδή, έχετε καταλάβει πού οφείλεται αυτό? Μία έτσι ομάδα, μία... Για παράδειγμα, εμένα μου προξενεί εντύπωση, έτσι, το γεγονός ότι ο Ατρόμητος είχε μόλις 5 γκολ μετά το τέλος της 8ης αγωνιστικής, έτσι, και πέτυχε χθες 4. Μου προξενούσε εντύπωση, δεδομένου της ποιότητας που έχετε ως ομάδα, ναι, μεσοεπιθετικά. Ναι. Όπως είπα, μετά, εντάξει, αλλάξαμε και προπονητή που δεν αρχίσαμε καλά τη χρονιά, εκεί με Σαράγεβο, μετά πρωτάθλημα, αλλάζαμε προπονητή, δεν μας πήγε τίποτα, μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό δουλέψαμε σκληρά με τον νέο προπονητή μας και προσπάθησε να μας δώσει μια ιδέα έτσι, όπως θέλει ένα στυλ, όπως θέλει να παίξει. Είχαμε και δύσκολο πρόγραμμα, πιστεύω ότι είχαμε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, πέρα από το και το Εργοτέλης που δεν είναι κακή ομάδα. Είναι πάντα ένα δύσκολο... Ναι, δύσκολη ομάδα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι δεν παίξαμε σαν Ατρόμητος. Και με τον ΠΑΟΚ και με τον Εργοτέλης και με τον Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αυτή είναι αλήθεια, ότι δεν ήμασταν οι αυτό μας. Χτες δείξαμε ότι αυτή είναι ο Ατρόμητος. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι και δεν θα είναι μόνο αυτό το παιχνίδι ότι θα παίξουμε έτσι. Ναι. Απλά ήθελε ένα κλικ, πιστεύω, την ομάδα να γυρίσει στα παλιά, όπως λέτε. Ναι. Να κάνει το κλικ, να φύγει από τα προηγούμενα και να πείσω... Να φύγει από το λίγο το δεν ξέρω τι μπορούσε να είναι, αυτό το κακό περίοδο που είχαμε. Να φύγει και από εδώ και πέρα, έτσι να συνεχίζουμε έτσι δυνατά, γιατί ο Ατρόμητος πρέπει να είναι εκεί που πρέπει, ψηλά. Ακόμα έχουμε, δηλαδή είναι νωρίς ακόμα και δεν είμαστε και μακριά. Δηλαδή, όχι. Εκεί κοντά στα πεντάδα, δύο βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Δύο βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, σωστό, ναι, είστε κοντά. Ναι, οπότε έχουμε τώρα μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες να δουλέψουμε μέχρι τον επόμενο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε με αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα στο μυαλό μας. Να ρωτήσω κάτι άλλο για τον προπονητή. Αληθεύει ότι ο Σαπίντο δουλεύει πολύ περισσότερο στην τακτική? Μπορώ να πω ότι δουλεύει ναι, πολύ. Τώρα αν περισσότερο... Εντάξει, okay. Απαντάς όπως θέλεις. Αλλά... Ναι, όχι, δουλεύει πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι το πρώτο που είναι στο γήπεδο, φεύγει τελευταίο, δηλαδή δουλεύει πολλές ώρες. Φαίνεται ότι αυτό θέλει να κάνει, αυτό το αρέσει και μας δίνει αυτό σε εμάς. Μας το δείξει, έχει πολύ πάθος, μας έδωσε και αυτό. Απλά έτσι έπρεπε ένα κλικ να δείξουμε και εμείς στο γήπεδο ότι είμαστε Ατρόμητος και είμαστε καλοί παίκτες. Ναι, η καλή ομάδα να δείξετε αυτό που ξέρουμε όλοι, αλλά δεν επιβεβαιωνόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία όταν πάρει μπρος, όταν ξεκινήσει δηλαδή, επειδή έχει τις δυνατότητες μπορεί να κάνει τις μεγάλες νίκες. Το πρωτάθλημα γενικά πώς το βλέπεις? Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε κάτι διαφορετικό, αυτό έτσι, ο ΠΑΟΚ που είναι μπροστά, ο Ολυμπιακός που σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έχει κάνει περισσότερες γκέλες? Δεν θα πω αν είναι καλύτερος ή χειρότερος, θα πω όμως ότι έχει κάνει περισσότερες γκέλες, έχει χάσει περισσότερους βαθμούς. Πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε ένα πρωτάθλημα έτσι ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι φέτος είναι πιο δύσκολο από πέρσι, γιατί έχει πολλές ομάδες που δεν περίμενε κανείς να είναι τόσο ψηλά στην αρχή, δηλαδή έχει και την Βέρεια και Καλονία, έχει άλλες ομάδες που δεν περίμενε κανείς να είναι τόσο ψηλά και φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο, δηλαδή μπορεί μια μικρή, όπως λέμε, ομάδα να κερδίσει τη μεγάλη και η μεγάλη να πάει να χάσει βαθμούς με μια ομάδα που είναι, δεν είναι έτσι με το ίδιο επίπεδο. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Πιστεύω εγώ ότι, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Λεβαδιακός ακόμα, ότι το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είχε 8-9 ομάδες που ήταν πολύ δυνατές, 10 ομάδες που ήταν δυνατές, πολύ. Τα τελευταία χρόνια λίγο είχε πέσει αυτό, πιστεύω. Ναι. Υπήρχαν 2-3 ομάδες στη Super League. Τώρα νομίζω ότι σε αυτά τα χρόνια, τώρα πέρσι λίγο, φέτος ακόμα πιο πολύ και θα είναι ακόμα έτσι, ακόμα περισσότερα. Δηλαδή θα γυρίσει όπως πριν, δηλαδή το επίπεδο θα έχει περισσότερες ομάδες έτσι δυνατές. Πιο ανταγωνιστικές. Και αυτό θα είναι πιο ωραίο για το πρωτάθλημα και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Και φέτος έτσι, ναι, έτσι τον βλέπω. Δηλαδή θα είναι ωραίο πρωτάθλημα, όπως είπα, γιατί θα έχει και έκπληξη. Και θα δούμε. Μπορεί να είμαστε και εμείς την έκπληξη που μπορούμε στο τέλος να πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις ποτέ. Σου δίνει την εικόνα αυτή ότι το πρωτάθλημα είναι ανοιχτό το φετινό. Μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα. Αυτό είναι σημαντικό που λες. Ναι, είναι. Αυτό φαίνεται. Αυτό ήθελα να πω. Ότι φαίνεται πιο ανοιχτό. Δεν είναι τίποτα δηλαδή γραμμένο ότι θα κερδίσει αυτό ή θα κερδίσει ο άλλο. Γιατί ξέρεις, τη συνείδηση του μέσου Έλληνα φίλαθλου, ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει, έχει πολύ μεγάλο και το φετινό και το περσινό και τα προηγούμενα, θεωρείται ακλόνητο φαβορί ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που έχει διαφορά από τις υπόλοιπες. Είναι κάτι που φαίνεται να μην ισχύει, τουλάχιστον να μην το βλέπεις έτσι. Εντάξει, τον Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα είναι η πιο δυνατή ομάδα και φέτος. Απλά, εντάξει, έχει και άλλα παιχνίδια, έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σωστό. Αυτό μετράει στο τέλος. Δηλαδή, αυτό φαίνεται να μετράει τώρα στον Ολυμπιακό, ότι έχασε κάποιους βαθμούς, γιατί μπορεί να σκεφτόταν περισσότερο στο Champions League. Και αυτό μπορεί στο τέλος να μετράει. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, για μένα ο Ολυμπιακός μένει φαβορί. Ναι. Αλλά έχει και άλλες ομάδες, όπως είπα. Άλλες ομάδες δεν υπάρχουν μετά μία ή δύο ομάδα που μπορεί να γνωρίζει τον Ολυμπιακό. Πέτος πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες. Όπως είπα, μπορούν να είναι και άλλες ομάδες που θα κάνουν την έκπληξη και μπορούν να φτάσουν ψηλά. Μάλιστα. Στέφανο, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Έχω 6 χρόνια περίπου. Γιατί τα ελληνικά σου είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, σε αυτά τα 6 χρόνια είναι πολλοί που έχουν μείνει τόσα χρόνια και τα ελληνικά τους δεν είναι τόσο καλά. Είναι και αυτό ένα για το οποίο αξίζει ένα ακόμα μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Και πολλά όμορφα γκολ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα τόσο εντυπωσιακά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δες κανένα. Κοίτα, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα δεις κάποιο γκολ που σου αρέσει. Ναι. Ποιο γκολ θα σε σηκώσει. Ποιο γκολ θα σε σηκώσει από τον καναπέ. Έτσι. Και θα περιμένουμε να το δούμε. Και θα περιμένουμε να το δούμε. Και πάλι μπράβο, Στέφανο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.